νομίζω ότι ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε μέσα στα πλαίσια της συγκεκριμένης οικονομικής συγκυρίας. Έγινε μια προσπάθεια ώστε να γίνει η δισεκτοποίηση των διαθέσιμων πιστώσεων. Και νομίζω ότι παρά από ότι ουσιαστικά αν αφαιρέσουμε τα προνοιακά επιδόματα που είναι τώρα με ένα περίπου 7 εκατομμύρια, είναι και περίπου 6 με 6% σε χαμηλότερο ύψος 6% από το σύνολο των ταξινών απολογισμών των 8 κρίμων, έχει μια κατεύθυνση που σαφώς επιχειρεί να αναδείξει τα συμφωνικά πλεονεκτήματα του νέου κυβερνήματος Δήμου, να μπορέσει να ενοποιήσει λειτουργικά τους 8 Δήμους που συνενώθηκαν και να κατανοήσει την ανάπτυξη ισότοπα σε όλες τις περιοχές του νέου Δήμου. Παράλληλα, επιδιώκουμε μέσα από τον προϊόντο να στηρίξουμε την τοπική οικονομία. Και νομίζω ότι χθες, στην αρχή της συνεδρίας, τις ανακοινώσεις που έγιναν, δίνουν το στίγμα της πολιτικής, θα έλεγα, της νέας πολιτικής αρχής, ώστε να έχει παρέμβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα και κυρίως στο ΕΣΠΑ, που επιδιώκουμε να είναι το κυρίαρχο, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο, χρηματοδοτικό εργαλείο για την επόμενη περίοδο των 3-4 ετών. Η στάση όλων των παρατάξεων, νομίζω, έκλεισε οικοδομητική και όπως είδατε ότι ο προϋπολογισμός υπερισχύθηκε με ιδιαίτερα αυξημένη χρήση. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, για να πάρουμε θέλω να πω το εξής, είναι πολύ ο κ. Καμπής, είπε ότι ψήφισε μέσα τον προϋπολογισμό του Δήμου, αλλά έβαλε κάποιους τεχνικά αστερίσκους, οι οποίοι θα έρθουν με κόμμα στο Δήμο και στα μέσα ενημέρωση. Θέλω ένα σχόλιο καταρχήν για αυτό και δεύτερον, μίλησε για την ΔΕΙΑ και για το μετρήτριο. Προφανώς είχα διέξει το ότι κάνει αυτό και μια απάντηση για το κοινωνικό. Εννοώ ότι δεν υπάρχει παράγει ακόμα η δουλειά του κοινωνικού. Γενικώ, πρώτα απ' όλα, όντω ο κ. Παπαδίση υποβάλλει κάποιε παρατηρήσει. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτημάτων που έρθε απαντήθηκαν επάνω σε αυτό το αρμόδιο αντιδήματο. Και όσον αφορά αυτή τη συνεργασία, ή μάλλον συνεργασία θα έλεγα της ΔΕΙΑ του Δήμου Τρίπολης, πρώην Τρίπολης και των υπολείπων 7 Δήμων, καθυστερήσει και του συνδέσμου Μερκελίου, είναι, το νομίζω ότι δεν είναι της παρούσης και δεν μπορούσε εκ των καραβάτων μια συνεργασία που διαρκεί τουλάχιστον 20 χρόνια από το που ιδρύθηκε η ΔΕΙΑ να ληφθεί μέσα σε ένα-δύο μήνες. Γιατί όπως μπορείτε να δείτε, η διοίκηση της ΔΕΙΑ την αναλάβαμε από λιγότερο από ένα μήνα. Υπόθηκαν διάφορα. Νομίζω ότι θα μπορεί να συλλογηθεί η τέτοια του Θεού, βέβαια μπορούσε να γίνει ακόμα σχεδόν όλο το θέμα από το Ιωαννικό. Μπορεί να συλλογηθεί μια επιτροπή που καθοδελείται από εκπροσώπους που συνδέονται με την περιοχή της ΔΕΙΑ και του ενωπημένου πλέον του Τρίπολης, ώστε οτιδήποτε έχει προκύψει ή οτιδήποτε εργασίες, μελέτες έχει κάνει ένα φορέα στον άλλο και το αντίθετο μέσα στην αυτή την 20ετία που συλλειτουργήσαν, θα έλεγα, θα μπορέσει να γίνει και να γίνει μια εγκαθάριση των οπλών ενεργειών. Κύριε Δημάρχε, ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού στα έσοδα, σχεδόν το 50%, προέρχεται μέσω των ΚΑΠ, αλλά και των ΣΑΤΑ, του ΦΥΣΕΑ κτλ. Σε αυτή τη φάση που βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή, με αυτά που βλέπουμε και ακούμε κάθε μέρα, αυτά τα χρήματα, εν τέλει, θα καταλήξουν κάποια στιγμή στο Δήμο Τρίπολης ή απλά εμείς θα μπούμε σε μια διαδικασία
να ξεκινήσουμε να παράγουμε έργο σαν δημοτική αρχή, αλλά να μην μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα που δικαιούμαστε σαν Δήμο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε αποδείξει μέχρι τώρα ότι και διεκδικούμε χρήματα. Και στα πλαίσια τη συγκεκριμένη συγκυρία θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να εκδοτήσουμε όλου του ανθρώπου. Γι' αυτό και ήδη όπω δεν προχωρήσαμε, ανακοίνωσα εξάλλου το Δημοτικό Συμβούλιο ότι εντάχθηκε η Λατία Πεθυνού από το ΕΣΠΑ και έχουμε ήδη έτοιμα και άλλε δύο προτάσεις για το πρόγραμμα που θα μένει στην ανάπτυξη του κέντρου της Τρίπολης ή τη δίδυτα η πράγματα διασάρε και τις πεζοδρομήσεις του κέντρου της οδού Γιναδίδας και Τάσου Ιωτή, ώστε να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να μην εξαρτώμαστε αρτιστικά και μόνο από την από τους εθνικούς πόρους. Και είδαμε και άλλες πρωτοβουλίες που φέρνουν να κάνουμε το ρυθμό, όπως να επενδύσουμε σε αναγνώρισμες πηγές εταιρείες, δηλαδή σε κάποιο να μην είμαστε και εμείς παραγωγή ενέργειας, να μην κάνουμε το δεκάτο παραγωγή και να πάμε από την ίδια σχέδιο και επιδιώκουμε να εγκαθούμε και τα όλα το παιχνίδι, ώστε να σταδιακά να μπορέσουμε να καταστήσουμε οικονομικά από την θα υπάρξει κάποιο σχετικό διαγωνισμό στο θέμα των φωτοβολταϊκών. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που τρέχει, το οποίο έχει μια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κοινωνικής Αλλαγής, το οποίο έχει και μια ιδιαίτερα σημαντική επιδότηση. Δεν με σύμφωνα με τον Καϊκάριο και τον Ενταλήμο, οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι πληροφορές και οι κοινωνίες, όπου υπάρχουν, παραμένουν θελή. Οπότε θα καταπληκθεί ιδιαίτερο το εγωγικό στις κοινωνικές επιχειρήσεις, το οποίο άλλωστε και προσφέρει για όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή οι δημοτικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τον νόμο, έχουμε ένα νομικό προϋπολογισμό δικαίου, το οποίο περιλαμβάνει τα συμφωνημένα 24-25 νομικά πρόσωπα δημοτικού δικαίου που είναι το Δήμο Τρίπολης. Υπάρχει μια κοινοφελής επιχείρηση που περιλαμβάνει το κύριο Ρέντο της Υπάρχης και ήδη ουσιαστικά λειτουργούν στο πρόγραμμα του προϋπολογισμού του σπίτι και άλλες δομές, όπως η παιδική σταθμή κριτικών προεδρεατικών, όπως επίσης και το σπίτι του Κάσαν, είναι οι δύο σχολικές επιτροπές, οι γνωσκελίες, το προβάσμα και το προβάσμα εκπαίδευσης, η ΔΕΙΑ και το ΙΤΕΙΔΕΣ. Αυτό είναι ο δικός μας τρόπος. Βέβαια, αν που συντάχνουν, θα το πω. Εξάλλου, όπως είδατε, χθες έγινε και μια το προϋπολογισμό συμπεριλήφθησαν και επιχορηγήσεις προς το τόσο προς το νομικό προϋπολογισμό δημοσίου δικαίου και στις σχολικές εκπαιδεύσεις, αλλά και στην